Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δυνατούλη και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι συνέβη τώρα το Σάββατο το βράδυ κατά τις 11, πόσο ήταν εκεί γύρω στις 11, όπου άνοιξαν και πάλι ουρανοί και έτρεχαν πανικόβλητοι την επόμενη μέρα οι μηλοπαραγωγοί κυρίως να δουν τι έχει συμβεί στα χωράφια τους. Είχαμε δυστυχώς μια επανάληψη του φαινομένου που, όπως προείπατε, είχαμε και πριν από λίγους μήνες στην περιοχή της Καστοριάς. Ναι. Είχαμε νυχτερινή χαλαζόπτωση, πράγμα σπάνιο επαναλαμβάνω, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να έχουμε νύχτα και ιδιαίτερα και φέτος είχαμε, μήνα. Και Οκτώβριο μήνα. Και φέτος είχαμε λοιπόν δύο φορές. Και Οκτώβριο και πόσο το καλοκαίρι ήταν τότε. Ναι, δυστυχώς είναι φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει όλο τον πλανήτη και δυστυχώς έπρεπε για μια ακόμα φορά την περιοχή μας. Είχαμε ζημίες όχι μόνο από τη χαλαζόπτωση αλλά και από την μεγάλη ένταση των ανέμων που συνόδευαν αυτή την κατοικίδα. Είχαμε χαλαζοπτώσεις και που πλήξανε κυρίως καλλιέργειες στην περιοχή Φωτεινής, Πολυκάρπης, Κορισσού και Λυθιάς και έχουμε μαρτυρίες. Που δεν είναι η πρώτη φορά τώρα εκεί, συγκεκριμένος κάμπος δέχεται νέο, δεύτερο πλήγμα. Θυμίζω ότι αυτές τις περιοχές είχαν κληθεί και σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, για να καταλαβαίνουμε. Όχι όλες, η Φωτεινή και η Πολυκάρπη, όχι. Η Κορισσό και η Λυθιά, ναι. Ήταν ο παλιός Δήμος Αιγαίου στον Αναγκύρο που είχε κηρύχθει, κύριε Λατσούλη. Είχαμε όμως ζημίες και στην περιοχή Βοριάς Μανιάκων και εκεί σε καλλιέργειες. Και νομίζω ότι συμπληρώθηκε το πάζλ των ζημιών σε όλο τον νομό, κύριε Λατσούλη. Δυστυχώς έχουμε πάλι μια καλλιεργητική περίοδος που έχουμε τέτοιους φαινόμενα που πλήττουν παραγωγές. Στην περιοχή της Ποριάς και των Μανιάκων χτυπήθηκε κυρίως κλίματα με φασολοκαλλιέργεια, ενώ στην περιοχή που περιλαμβάνει τους οικισμούς Πολυκάρπης, Φωτεινής, ένα κομμάτι της Φωτεινής, της Λευκιάς και της Κορισσού, χτυπήθηκαν με λοκαλλιέργειες και όχι μόνο, υπάρχουν και φασολοκαλλιέργειες οι οποίοι έχουν και ξαπλώσει κάτω. Σωστή. Και έχουν χτυπηθεί από το χαλάζι και έχουν ανοίξει λοβή. Γιατί ήταν και αέρας δυνατός πέρα από το χαλάζι, ήταν και αέρας και βροχή, ήρθαν όλα μαζί. Πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ χαλάζι, πάρα πολύ αέρας. Αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι και στην όμορη περιοχή των Πρεσπών, τρεις οικισμοί, Μικρολίμνης, Λευκώνας και Καριές έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Μιλάμε για ένα κύμα κακοκαιρίας αναπάντε που επαναλαμβάνω για Οκτώβριο μήνα να έχουν νυχτερινή καλαζόπτωση. Ναι. Αυτή τη στιγμή κινούνται συνεργεία του ΕΛΓΑ και στην Καστοριά και στην περιοχή των Πρεσπών για να δούμε. Κύριε Μάνο, κοιτάμε κυρίως τα μήλα ή κοιτάμε και άλλες, όπως είπαμε, καλλιέργειες στο φάσο? Όχι, ό,τι καλλιέργειες υπάρχουν. Ό,τι καλλιέργειες. Ο ΕΛΓΑ έρχεται για όλους λοιπόν. Ο ΕΛΓΑ έρχεται για όλους. Ναι, έρχεται. Γιατί τώρα με τα μήλα έχουν και μια ιδιαιτερότητα, κύριε Νατσούλη, ότι είναι μεσούσεις της οικομιστικής περίοδου και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δουν οι άνθρωποι του ΕΛΓΑ πώς πρέπει να μείνουν οι μάρτυρες, τι πρέπει να κάνουν. Καταλαβαίνετε ότι δεν, ξέρω, αλλά, δεν μπορεί τώρα μέσα στην παραγωγή να σταματήσουν να μαζεύουν μήλα. Να πω όμως το εξής. Τι γίνεται τώρα, γιατί υπήρχε ένα θέμα έτσι κι αλλιώς με τα μήλα, το γνωστό θέμα των αδιάθετων προϊόντων. Μήπως με αυτό που έχει συμβεί υπάρχει περίπτωση, γιατί περιμέναν οι άνθρωποι μια αποζημίωση λόγω μη πώλησης, μπορούν να περιμένουν τώρα μια αποζημίωση λόγω ζημιάς, δηλαδή που είναι σίγουρα πιο πράγματα, που είναι, ναι, που είναι όμως πράγματα. Πιο σίγουρο πράγμα είναι... Ακούστε κάτι, να μην περνάμε τα πράγματα, κύριε Νατσούλη. Όταν ο παραγωγός πηγαίνει και ασφαλίζει το προϊόν του, το ασφαλίζει με μια τιμή, με μια παραγωγή, ναι, η οποία είναι δηλαδή ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, μέσα του κανονισμού του ΕΛΓΑ βγαίνει αυτό, και βάσει αυτού του ασφαλιστικού συμβουλέου, θα έλεγα, ναι, αποζημιώνεται όταν έχει θέμα. Ωραία. Με κάποια αίτηση. Εγώ λοιπόν έχω μια πορεία. Κύριε Μάνο, έχω μια πορεία. Η απορία μου είναι το εξής. Τα ίδιες μηλιές πάθαν ζημιές και από τις χαλαζοπτώσεις του καλοκαιριού.
Και μάλιστα υπάρχει διαδικασία, έχει κυλήσει η διαδικασία αντίστοιχη που κινείται και τώρα. Τότε λοιπόν, και λέγαμε τότε, θα βγουν και οι αποζημιώσεις, θα βγουν και τα λοιπά. Σήμερα έρχεται μια δεύτερη καταστροφή και πάλι το χαλάζει. Αποζημιώνονται ξεχωριστά για τις δύο περιπτώσεις. Όχι, συγχωνευτικά, τι γίνεται ακριβώς? Θα γίνει συμψηφισμός, κύριε Νατσούλη. Έχουμε δύο συμπληρωμένα αίτια, θα τα συμψηφίσουν οι γεωπόνοι. Δηλαδή, αν να πω ένα παράδειγμα έτσι, για να γίνουμε και κατανοητοί στους ακροατές σας. Εάν έχουμε μία ζημία 50% την πρώτη φορά και τώρα έχουμε μία ζημία 30%, πάμε σε μία ζημία το 80%. Μάλιστα. Συνολική. Γιατί γίνεται εκτίμηση κατά αγρό. Ναι. Καταλαβαίνετε, κύριε Ανατολή. Οπότε αυτό που μπορεί να πει κάποιος, μα εντάξει, τώρα θα πάρουν αποζημίωση από το χτύπημα και από την καταστροφή, οπότε, εν πάση περιπτώσει, φετινή χρονιά ίσως κάπως να σωθεί για κάποιους ανθρώπους. Δεν είναι για όλους βέβαια. Δεν ισχύει αυτό, γιατί πάει συμψηφιστικά. Άλλο το πράγμα είναι καταστροφή. Να μην μπερδεύουμε τα δύο θέματα. Άλλο τα ζημιογόνα αίτια τα οποία θα αποζημιώσει η ΕΛΓΑ. Και άλλο μη πώληση. Άλλο αυτό που ζητήθηκε από τους μηλοκαλλιεργητές, το να υπάρχει μία αποζημίωση. Εντάξει, αυτό όμως ζητήθηκε, κύριε Μάνο. Το άλλο είναι σίγουρο, αυτό θέλω να καταλήξω. Το άλλο είναι σίγουρο. Το τι ζητήθηκε δεν σημαίνει ότι και θα το πάρουν. Είναι μια άλλη ιστορία. Επίσης πονεμένη. Κύριε Νατσούλη, γίνονται προσπάθειες. Βλέπετε το ξέρω, ότι τελευταία από την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν δύο συναντήσεις. Μία συνάντηση έγινε με κάποιους μηλοκαλλιεργητές και τον βουλευτή της περιοχής. Την Παρασκευή έγινε μία συνάντηση με τον Περιφερειάρχη που μετέφερε στον κύριο Γεροβαντά και αυτός από την πλευρά του το πρόβλημα που έχει προκύψει από την εμπορία των μήλων. Γίνονται προσπάθειες. Η δήλωση του κύριου Γεροβαντά που έχει γίνει είναι ότι προσανατολιζόμαστε σε μία αποζημίωση για το χάσιμο που έχουν όσον αφορά τις τιμές που είναι πάρα πολύ εξεπιλιστικές από τις χαρακτήρες. Θα κάνω το κόστος παραγωγής, κύριε Ραντζούλη. Ναι. Αυτό είναι θέμα πλέον πολιτικής βουλής του Υπουργού το πώς θα, και των υπηρεσιών του Υπουργείου. Το πώς θα κινηθούν για να μπορέσουν να αποζημιώσουν τους μηλοκαλλιεργητές για να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Όχι να βγάλουν λεφτά τώρα. Μην γελιόμαστε. Από τη ζημία και αυτό δεν υπάρχει, κύριε Ραντζούλη. Να μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν τον χρόνο. Γιατί οι τιμές που ακούμε, που υπάρχουν οι εμπορικές αυτή τη στιγμή, είναι τιμές όχι απλά κάτω του κόσμου. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν καν τιμές, είναι ανοιχτή η τιμή. Άμα θέλει ακριβώς να σου δώσει και όποτε θέλει, και να σου δώσει. Ακριβώς. Ναι. Όχι απλά πρέπει να υπάρξει γενναία, θα έλεγα, στήριξη από πλευράς του Υπουργείου για τους μεταλλεργητές, πρέπει να σκέψουν πάνω και να δουν το πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ξαναβγούν την άξη, να ξανακαλλιεργήσουν. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το προσεγγίσει με μεγάλη σοβαρότητα το Υπουργείο της Ανάπτυξης. Κύριε Μάνο, κάτι ακόμη. Οι υπόλοιπες περιοχές, θα λέγαμε ότι μένουν ανέπαφες, δηλαδή περιοχή κάμπου, Κεφαλαρίου, Τυχιού κτλ. Αυτές έμειναν ανέπαφες. Το Τυχιό έχει χτυπηθεί, αν θυμάστε, πρώτο. Όχι, ναι, σωστό. Για τώρα. Για τώρα δεν έχουμε κάτι. Κύριε Νατσούλη, μας λένε ότι κάποια κομμάτια, ξέρετε, το χαλάζι είναι ένα φαινόμενο πολύ περίεργο και είναι τοπικό. Μπορεί να ρίχνει χαλάζι στο Κοσταράζι, στην πλατεία και στο σπίτι του να μην ρίχνει και στο κτήμα του. Ναι, κύριε Νατσούλη, καταλαβαίνετε. Τουλάχιστον εγώ από τις μαρτυρίες που έχω συγκεντρώσει σήμερα το πρωί και χθες που μίλησα με κάποιους καλλιεργητές, μου είπαν και αυτά τα σημεία. Ο κύριος όπως σίγουρα θα υπάρχει εκεί κάποια περιοχή, γιατί το χαλάζι από εκεί κατέβηκε, από ό,τι λένε και οι καλλιεργητές. Και έσκασε στον κάμπο κυρίως εκεί της Πολυκάρπης του Εγκόλου Λουτσιάς. Ναι. Και Φωτεινή ένα κομμάτι. Όποιος έχει ζημία, Χρήστο, το ξέρει τον κανονισμό, ότι πηγαίνει στον τοπικό ανταποκριτή. Κάνει τη δήλωση ζημίας και τα λοιπά. Δήλωση ζημία. Ναι. Δεν το απαγορεύει κανένα. Δεν περιμένουμε να πει κάποιος από την Κοζάνη. Νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό. Γίνεται η δήλωση ζημίας. Είναι γνωστό. Αυτές οι φωτογραφίες που βλέπουμε επίσης, Τωμά, θέλω να σου πεις λίγο πραγματικά. Γιατί βλέπουμε φωτογραφίες από μήλα, τα οποία ο κόσμος τα βγάζει έτσι μετά την
μετά την θεομηνία τη συγκεκριμένη. Μιλάμε για πραγματικά καταστροφή του προϊόντος. Τουλάχιστον αυτά που βλέπουμε στις εικόνες. Έτσι είναι τα πράγματα, όντως. Όπως ακριβώς τα βλέπετε από ξεκτήματα που επισκέφτηκα και τώρα και σε προγυνέστερες καταστροφές που έγιναν στην περιοχή, είναι ακριβώς δυστυχώς. Αυτή είναι η φωτογραφία, είναι αληθινή χαλαζιού, φωτογραφία λοιπόν, που δείχνει... Χρήστο, έχουμε μεγέθη χαλαζιού πρωτόγνωρα για την περιοχή. Και είναι τα μεγέθη του χαλαζιού που κάνουν αυτή την ιστορία, δηλαδή είναι πέτρα κανονική. Ακριβώς. Μα είναι, ο όγκος τους είναι τεράστιος. Προανέφερες ότι τα παπρίσινα αυτοκίνητα ακόμα αλλάζονται και ακόμα οι μαρινάδες δουλεύουν. Ναι. 530 αυτοκίνητα περίπου δηλώθηκαν στην Καστοριά με εκείνο το χαλάζι που είχε χτυπήσει στην Καστοριά και τους μανιάκους. 530 αυτοκίνητα, έτσι. 530 αυτοκίνητα έχουν δηλωθεί σε ασφαλιστικές εταιρείες για την κάλυψη των ζημιών. Και πρόσεξε, Θωμά, είναι μόνο τα αυτοκίνητα που είχαν αυτή την κάλυψη. Τα αυτοκίνητα που δεν είχαν αυτή την κάλυψη τα πληρώνουν από τη τσέπη τους, έτσι. Είναι άλλα αυτοκίνητα εκείνα. Μιλάμε για τα δηλωμένα από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τέτοιου μεγάλου μέγεθος χαλαζιού είχαμε συναντήσει πριν από 2 χρόνια στην καταστροφή που έγινε στην Τελέκα στο Κρονοπόλιο. Θυμάστε ότι είχε σπάσει και τα κεραμίδια. Και τα κεραμίδια δεν είχε αφήσει τίποτα. Και σιλιακούς και είχα κάνει τα πάντα. Και ακόμα να πληρωθούν. Μια τριετία που και ακόμα να πληρωθούν. Και το μέγεθος... Μια και το θυμηθήκαμε, και ακόμα να πληρωθούν. Δυστυχώς. Σε ερώτηση που κάναμε στον Υπουργό ήταν ότι βρήκε χρέη περίπου 2,5 δις για φυσικές καταστροφές. Η Επιτροπή της Κρατικής Αρρωγής είχε αυτό το ποσό να πληρώσει. Δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά... Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να πληρωθούν και αυτοί, γιατί μιλάμε για, είναι κρίμα. Για μεγάλα ποσά. Για μεγάλα ποσά, όταν ο άλλος παθαίνει ζημία στο να αλλάξει μια σκεπή από ένα σπίτι ή υπάρχουν και καταστροφές σε αποθηκευτικούς χώρους με προϊόντα. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι είχαν αποθηκεύσει πιθάριστα και καλαμπόκι και καταστράφηκε ολοσχερός και αυτό. Γιατί άνοιξε σκεπή και πέρασε το νερό μέσα. Οικοσκευές και τα λοιπά, βέβαια. Και οικοσκευές και τα πάντα. Λοιπόν. Ας ελπίσουμε αυτό να σταματήσει, κύριε Νατσούλη, γιατί έχουμε από την χρονιά που χτύπησε την τελεία και πέρυσι πάλι είχαμε τέτοιου είδους χαλάζια στην περιοχή μας και φέτος δύο φορές τέτοιου είδους χαλάζια με μεγάλη ένταση, με μεγάλο όγκο που χαλάζει και κάνει τεράστιες ζημίες. Κάνει τεράστιες ζημίες και στις καλλιέργειες και στα σπίτια και στα αυτοκίνητα. Κύριε Μάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε για τις επόμενες μέρες. Φαντάζομαι πάντως ότι λένε ότι χρειάζονται και κάποιες μέρες για να δεις ακριβώς την ζημιά. Δηλαδή δεν μπορείς να το δεις την επόμενη μέρα, έτσι τουλάχιστον μας λένε. Πρέπει να περάσουν. Ναι, δηλαδή, για μένα δεν μπορεί να το δεις, γιατί πρέπει να περάσουν 3-4 μέρες, λέει 5, για να καταλάβουμε σήμερα στο μέγεθος της ζημιάς. Τα συνεργεία του ΕΛΓΑ που θα έχουν επικεφαλίσει σε επόμενες τις περιοχές, επειδή έχω και μια τεράστια εμπειρία. Οι γεωπόνοι αυτοί που είναι μόνοι με το ΕΛΓΑ για την περιοχή μας θα έχουν μια πολύ καλή εικόνα για το τι έχει συμβεί σε αυτές τις περιοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να δώσω τις οδηγίες, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα στους φασολοπαραγωγούς και στους φασολοπαραγωγούς που είναι μέσα στη συγκομιστική περίοδο και πρέπει να ξέρουν τι θα κάνουν, πώς θα χειριστούν τους αγρούς. Σωστά. Τουλάχιστον αυτό μου είπε η κυρία Κατόγου. Θα δώσω τις οδηγίες μας που είναι οι προϊσταμένοι του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ Κοζάνη της Μακεδονίας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Θωμά, κύριε Μάνο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.